high-tech. Τα παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Εκεί όμως που γίνεται πραγματικά χαμός είναι στην Κίνα. Η κινέζικη αγορά παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα έχει αγγίξει σε τζίρο τα 350 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τους πρώτους τρεις μήνες του 2013. Αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Η Yondo 1 είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο Πεκίνο και συνεργάζεται με ξένες εταιρείες για να φέρει τους τίτλους τους στην κινέζικη αγορά. Νομίζω ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κάλυψη και ανάπτυξη της αγοράς όσον αφορά στις πωλήσεις τέτοιων παιχνιδιών. Έχουμε επίσης σημαντική αύξηση του εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι κατασκευαστές παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν πλέον να αγνοούν την κινέζικη αγορά. Εταιρείες σαν τη Yondo 1 είναι πολύ σημαντικές για τους κατασκευαστές στη Δύση, καθώς η κινέζικη αγορά έχει αρκετές δυσκολίες και παρουσιάζει περιπλοκές για τους ξένους επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν. Η γαλλική εταιρεία Gameloft εγκαταστάθηκε στο Πεκίνο το 2003 και ύστερα από κάποιες αρχικές δυσκολίες βρίσκεται τώρα σε καλό δρόμο. Σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες διασκέδασης, η βιομηχανία παιχνιδιών για κινητά αυξάνεται αλματοδός. Αυτή τη στιγμή, τόσο τα διαδικτυακά παιχνίδια όσο και τα παιχνίδια για κινητά σημειώνουν νούμερα που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τις ταινίες, την τηλεόραση και τη μουσική. Η Κίνα όμως, εκτός από χρήστες, διαθέτει πλέον και πολλούς κατασκευαστές παιχνιδιών που δεν υπολείπονται καθόλου των δυτικών συναδέλφων τους. Σχεδιάζουν μάλιστα παιχνίδια που γίνονται παγκόσμιες επιτυχίες. Ο πυρετός των εφαρμογών εξαπλώνεται σταδιακά σε όλες τις μεγάλες πόλεις της κινέζικης επικράτειας. Οι Κινέζοι έχουν πολύ άγχος στις μέρες μας. Τα παιχνίδια Android κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τη δουλειά βοηθούν τους Κινέζους να χαλαρώσουν και να περάσει η ώρα. Ο κύριος λόγος αυτής της τεράστιας αύξησης είναι η ραγδαία πτώση των τιμών των συσκευών κινητών τηλεφώνων. Η κινέζικη αγορά παιχνιδιών για κινητά είναι ένα αναξιοποίητο χρυσορυχείο που θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον.